Το εργαστήριο Στιχουργικής με τον Νίκο Μωραΐτη επιστρέφει στο Ίδρυμα Κακογιάννη από τις αρχές Μαρτίου και για 12 συναντήσεις. Φέτος θα έχουμε ένα περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα, δηλαδή οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν πάνω σε μελωδίες, θα κληθούν συνεργαζόμενοι συνθέτες να μελοποιήσουν πράγματα των παιδιών της ομάδας. Δεν είναι διδασκαλία, είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και το ονομάζουμε εργαστήριο και δεν το ονομάζουμε σεμινάριο. Ο στίχος δεν είναι κάτι που διδάσκεται, είναι κάτι που ανακαλύπτεται και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε μαζεμένοι άνθρωποι που αγαπάμε το ελληνικό τραγούδι και τον λόγο. Η Μυρτώ Αλικάκη έρχεται αντιμέτωπη με τους καρχαρίες μέσα της στο έργο «La Última Noche» ή «Οι Καρχαρίες» στο θέατρο Πικάπα. Και τώρα. Αυτό το έργο πραγματεύεται την τελευταία νύχτα ενός ζευγαριού. Δεν υπήρχε μπροστά μας γεγονές, το έχεις στήσει εσύ όλο αυτό. Το ζευγάρι έχει αποφασίσει να παίξει ένα ψυχολογικό παιχνίδι, σύμφωνα με το οποίο βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στη μέση του ωκεανού και όπου να είναι θα έρθουν οι καρχαρίες. Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά, να αγαπηθούν, να καταρρεύσουν οι άμυνές τους μπροστά στο θάνατο, μπροστά στο τέλος. Αλλά είναι η τελευταία τους νύχτα. Τρεις ηθοποιοί άνοιξαν ένα νέο πολυχώρο στο Βοτανικό, τον τεχνοχώρο Καρτέλ, και το γιόρτασαν με ένα street art party σε συνεργασία με το Dark Box Studio. Ψάχναμε για χώρους λοιπόν, να κάνουμε κάτι δικό μας, να είμαστε ανεξάρτητοι, να έχουμε μια ελευθερία και να μπορούμε να τοποθετηθούμε όπως θέλουμε από αυτά τα πράγματα, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τίποτα. Είχαμε σκεφτεί ότι θα θέλαμε πάρα πολύ έξω να υπάρχει ένα γκράφιτι. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Έτσι είναι μια πρώτη μας παρουσία δηλαδή, μια πρώτη μας εκδήλωση, έτσι να γνωριστούμε και να συστηθούμε στον κόσμο. Ο Καρτέλ Τεχνοχώρος θα φιλοξενήσει διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ως έναρξη του τεχνοχώρου έχουμε επιλέξει ένα έργο του Γιώργου Σκούρτη, στους εκτελεστές, σε σκηνοθεσία π.χ. Δημητρακοπούλου. Ο Δημήτρης Καρατζάς παρουσιάζει μια διαφορετική Ελένη του Ευρυπίδη στο φουαγέ του Εθνικού Θεάτρου, χωρίς σκηνικά και κοστούμια και τέσσερις μόνο ηθοποιούς. Η παράσταση είναι στημένη πιο πολύ με τη λογική ενός χωρικού, δηλαδή τέσσερις αφηγητές αναλαμβάνουν να αφηγηθούν την ιστορία της Ελένης. Τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο σημασία όσο η ίδια η επιλογή. Είναι μια παράσταση στην οποία δεν υπάρχουν φώτα, σκηνικά ή το οτιδήποτε, δηλαδή είναι στην ουσία τέσσερα άτομα τα οποία φοράνε κανονικά ρούχα, όχι συγκεκριμένης απαραίτητα εποχής. Έχουν μια χαρτοτενία, δύο πυραμίδες, μια καρέκλα και ένα στερεοφωνικό και τα μόνα υλικά που έχουν για να αφηγηθούν στην ιστορία είναι οι φωνές τους και οι κινήσεις τους. Οι Belleville αναβιώνουν την εποχή του καμπαρέ σε ένα ακόμα υπέροχο live τους στις 16 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club. Τα τελευταία δύο χρόνια παίζουν σε μαγαζιά στην Αθήνα και όχι μόνο, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό σου. Αναβιώνοντας την εποχή του καμπαρέ και δίνοντας μια πολύχρωμη νότα στη νύχτα. Σας περιμένουμε με τα καπέλα σας, οι άντρες, γυναίκα, πέρλες, κούκουλα, γυναίκες, κύκρια, φορέματα. Πίσα και τίποτα. Και δίνουμε ραντεβού στο Half Note.